Μπορείς να μου πεις ποιος είσαι και γιατί είσαι εδώ? Ναι, ονομάζομαι Μιχάλης Παρασκευάς. Είμαι δικηγόρος και κάνω πολιτική ανεπαγωγή, civil disobedience, για το θέμα της κατασπαράλησης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το κράτος κατά παράβαση του συντάγματος. Τον Οκτώβριο του 2012 είχα διαβάσει σε ένα site ότι η Τρόικα είχε να απαιτήσει από την τότε κυβέρνηση να η κρατική οφειλή, όπως έγραφε το δημοσίευμα, 7,3 εκατομμυρίων, να διαγραφεί, να κουρευτεί, δηλαδή να μην επιστραφούν τα λεφτά του. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδάνιζε ή καλύτερα το κράτος έλεγχε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επήρε πέραν των 7,5 εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε σεντ πραγματικό αποθεματικό. Σύμφωνα με το γενικό λεφτή, δεν έχει σεντ. Δεν έχει τίποτε. Λοιπόν, και τούν τα λεφτά τα οποία χρωστά το κράτος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όλους μας, η Τρόικα, σύμφωνα με το δημοσίευμα που έχει διαβάσει, απέτησε να κουρευτούν, να διαγραφούν. Εντάξει, απλό. Πολλά σημαντική η παρουσία του. Η κυβέρνηση παραδέχεται αυτό που λέει. Λοιπόν, λόγω του ότι πήρε δημοσιότητα ο κύριος Τρίφωνος, ο διευθυντής του Ταμείου Ασφαλίσεων, με κάλεσε στο γραφείο του τον Μάρτιν του 2014 και μου έδειξε μία σελίδα 1450 του κρατικού προϋπολογισμού που φαίνεται ότι το κράτος προϋπολόγισε στον προϋπολογισμό του 100 εκατομμύρια να δοθούν ως τόκοι επί της οφειλής. Φυσικά αμφισβήτησα το ότι το πράγμα είναι πραγματικά λεφτά, απλώς προϋπολογίσαν το, γιατί τα 100 εκατομμύρια είναι πολλά στρογγυλή λόγια να αναλυθούν. 100 εκατομμύρια πάνω σε ποιον επιτόκιον, πάνω σε ποιον ποσόν κλπ. Που βασικά, που τη μια μπούγκα βάλει τα πιάνετα και βάλει τα στην άλλη, που βασικά δεν σημαίνει τίποτα. Ο Τρίφωνος σε μια εκπομπή στο Μέγα που ήμουν εγώ για μέ, ζήτησε να κάνει παρέμβαση. Ο Σημείαν του Μάη του 15. Και τον ερώτησε συγκεκριμένα η παρουσιάστρια τότε, η Χριστιανά Αριστοτέλους. Αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια θα τα επιστρέψετε? Και αρνήθηκε να απαντήσει. Αρνήθηκε να απαντήσει. Ναι, όχι, ρε κουμπάρε, πέντε μας. Εσύ θα έλεγε κάποιος ότι για έτσι σημαντικά ζητήματα ήταν πολύ αλλίως τον νέο κόσμο. Εντάξει, κοίτα, να μην ξεχνούμε κάτι. Τούτη προσπάθεια ξεκίνησε με έναν άνθρωπο, επεκτάθηκε. Μην ξεχνάς ότι τούτη προσπάθεια έγινε μέσα στο Facebook παραπάνω. Μέσα στο social media. Δεν και διά μας πρόσβαση κανένας. 150 φίσες έβαλα εγώ, έβαλε τον Τζάκη Χαλτοπόσες, τα παιδιά αυτή είναι μισό. Γιατί πρέπει να ακούμε στον πράγμα κόσμο. Αν είναι να βάλουμε με τον το share, μίση μου και κόντρα share, και like, και πελικά, δεν κάνουμε τίποτε. Κοίταξε, τούτο το πράγμα τώρα, δεν έχει ιδεολογία ο άλλος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δίδεται μια τεράστια ευκαιρία. Είναι όλα τα νομικά επιχειρήματα ξεκάθαρα. Έκανα όλη τη δουλειά, εγώ εντάξει, χρειάζεται να κάνω τίποτα. Δηλαδή, εγώ άμα δείτε στο Facebook, λέω ελάτε, απλώς πιάστε το αυτοκίνητο σας και ελάτε. Έτσι να κάνετε τίποτα. Αφού τα νομικά επιχειρήματα λύσαμε το. Το οικονομικό επιχείρημα λύσαμε το. Τα πολιτικά επιχειρήματα εντιαμέ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλώς να σε δαμε. Τίποτα άλλο. Εντάξει, ο κόσμος δυστυχώς είναι μυρολάτρης. Έμαθε να νομίζει ότι να γίνει κάτι μαγικό. Βαρκέται, έχει μάπες, έχει ξέρω να μπούσει. Εντάξει, έτσι τον έμαθα. Να είναι δούλος. Είμαστε wage slaves. Είμαστε και μέτσαλοι όμως slaves. Και πέμπω για την αυριανή απόφαση. Αύριο περιμένουμε να φτιάξει απόφαση. Για ποιο θέμα συγκεκριμένο? Εγώ κατηγορούμε ότι δεν πλήρωσα 827 ευρώ. Και τι περιμένεις να γίνει αύριο? Εντάξει, το καλύτερο σενάριο είναι η δικαστή να... Αν θέλει να σταθεί, κατά τη γνώμη μου, στο ύψος της, θα πρέπει τα ζητήματα που έθεσα αντισυναλλογότητας να τα στείλει στο ανώτατο. Τούτο είναι το καλύτερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι να πει ότι τούτα έχουν σχέση και 827 πιέρος τόκιο σε... Να, τούτο. Εντάξει, εμείς να συνεχίσουμε πάντως, είναι έχει θέμα. Οικονομικά έγινε πολλή δουλειά, κουρδο φίλο τον Άρη, με δαμέ. Έγινε πάρα πολλή δουλειά όσον αφορά το καταστατικό, όλα τα άτομα της πρωτοβουλίας. Και τούν τα πράγματα, εμείς έτσι είμαστε...